Λοιπόν, το βίντεο αυτό, πριν να ξεκινήσουμε, θα το αφιερώσουμε ιδιαίτερα στο Θεοδόση που έχει μία μανία με την πάρτη σου. Εντάξει. Ωραία. Είναι και συνεφίλο ο Θεοδόσης, οπότε νομίζω θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ταινίες horror από το 60 και μετά. Ωραία. Πώς ξεκίνησε εδώ και τι βλέπω ακόμα. Λοιπόν. Ωραία. Είχαμε και Halloween προχθές, ε. Ναι, Δευτέρα. Με την ευκαιρία του Halloween. Ναι. Η μεγαλύτερη εταιρεία η οποία ασχολήθηκε με τα horror και μάλιστα ήταν B-movies, φτηνές παραγωγές, ήταν η Hammer. Ωραία. Η Hammer Films στην Αγγλία. Λοιπόν, το 1959 βγήκε η πρώτη ταινία Horror of Dracula με τον Christopher Lee. Σαν πρωταγωνιστής φαινόταν ο Peter Cushing που έκανε το Helsing. Okay. Και από εκεί καθιερώθηκε ο Christopher Lee. Είναι πολύ πιστή στο σενάριο του Bram Stoker η ταινία. Έχρωμη, καταπληκτική, του παραγωγή 1958, βλέπετε ακόμα και σήμερα άνετα. Βλέπετε το, εντάξει, λοιπόν, ωραία. Υπήρξαν αρκετές συνέχειες μετά, μέχρι δεκαετία 60 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, με επικεφαλής του Christopher Lee στο ρόλο. Ωραία. Του τρομακτική φυσιογνωμία. Τέριαξε ακριβώς. Τέριαξε. Το φαλικό σύμβολο αυτό που πώς να πω, ήταν προέκταση ο Δράκουλας. Ωραία, και ωραία. Ήταν ο κατάλληλος. Ωραία. Για δείξε μας και όλους λοιπόν, θα μας δείξεις. Μισό λεπτάκι. Πρώτος σκηνοθέτης ήταν ο Τέρενς Φίσερ. Ναι. Επίσης και αυτή είναι του Τέρενς Φίσερ. Δράκουλας ο Άρχον του Σκότους. Ωραία. Prince of Darkness λιγόταν. Την είχα δει στον κινηματογράφο το 69. Ναι. Ήταν μάλλον η δεύτερη ταινία που είδε, γιατί η πρώτη ήταν ο Δράκουλας βγήκε από τον τάφο του Φρέντι Φράνσις. Ωραία. Πάλι με τον Christopher Lee, εξαιρετικά πράγματα. Αργότερα έχει κάνει η εφημερίδα Espresso, έχει πάρει σχεδόν ολόκληρη τη σειρά της Hammer. Είχε κάθε Σάββατο, από εκεί είναι αυτό. Λοιπόν. Okay. Στην άκρη, εδώ πέρα. Άλλο ένα το Δράκουλα μεταγενέστερο, πάλι με τον Christopher Lee, εδώ. Παράλληλα, η Hammer είχε δημιουργήσει ταινίες με το Frankenstein. Πάλι βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Peter Cushing. Cushing το γραφτόρ λέγεται Cushing και οτιδήποτε okay. άλλο λοιπόν. Αυτή είναι η δεύτερη ταινία πάλι με τον Terence Fisher στη σκηνοθεσία. Η μνηστή του Frankenstein. Okay. Frankenstein Created Woman θυμάμαι λεγόταν. Mm-hmm. Εκεί πέρα την είχα δει στο Φαντάζιο όταν τη διαφημίζαν τότε πριν κυκλοφορήσει καν. Εξαιρετική ταινία και αυτή. Και αυτή από την Espresso, από τη σειρά που ήταν της Hammer. Άλλη μια ταινία από την ίδια σειρά, ο θάνατος ήρθε από τον Μπόρνεο. Εξαιρετικό θρίλερ. Λοιπόν, για να το δούμε και από πίσω και μίλαση να το δείχνω εγώ, ναι. Ο ξένος τίτλος είναι Reptile, ήταν η κόρη του επιστήμινου που γινόταν φίδι. Ναι. Εδώ πέρα. Αλόκοτα πράγματα. Βλέπετε ακόμα και σήμερα επιστημονική φαντασία με τρόμος μαζί. Hammer. Υπογραφή Hammer ήταν σιγουριά. Τέλος. Λοιπόν. Κυνηγός Βρικολάκων. Πάλι μια ταινία της Hammer. Εδώ πέρα έπαιζε η Κάρολιν Μονρό. Η Hammer είχε 3-4 spin-ups που κάναν τα θύματα του Δράκουλα. Ας πούμε. Η Βερόνικα Κάλσον είναι πανέμορφη. Παίζει και στο Frankenstein. Ήταν μια Σουηδή, Δανέζα, πολύ. Στο Λονδίνο ζούσε, μανικέν ήταν αυτή, και την κάνει ηθοποιό. Η Κάρολιν Μονρό παίζει σε αυτή την ταινία εδώ πέρα, πανέμορφη. Δυο λόγια τη γυναίκη τη Χάμερ. Ναι, ναι. Λοιπόν. Revenge of Frankenstein. Η εκδίκηση του Frankenstein πάλι του Τέρενς Φίσερ. Για να πια γυναίκα. Εδώ παίζει νομίζω. Ποιος? Ο Peter Cushing σίγουρα όχι μόνο για την κοπέλα ψάχνω εδώ. Μάλλον η Βερόνικα Κάρλσον και εδώ. Mm-hmm. Nothing but the night. Όλα γίνονται τη νύχτα. Είδα την ταινία στην παραλία. Είχε ένα κινηματογράφο θερινό, δεν θυμάμαι αύρα λεγόταν ή κάπως αλλιώς. Εκεί την είχα δει. Christopher Lee, Peter Cushing και τα λοιπά. Ωραία. Εγγλέζικο θρίλερ. Νοσφεράτο, η δεύτερη ταινία είναι του Χέρτσοχ είναι αυτή. Α. Την πρώτη ταινία του Μουρνά που ήταν το 1928
Την βουβή, έχω μέσα, ναι. Την βρήκα τώρα βουβή, εξαιρετική, πολύ τρομακτική. Εκείνη τώρα με τον Κλάους Κίνσκι και παίζει η πανέμορφη Ιζαμπέλα Ζανή, την οποία ανακάλυψε ο Πολάνσκις σε μια ταινία ο Ένικος. Okay. Ωραίος ο Πολάνσκι. Στα τέλη της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, εξαιρετική, να τη δείτε όποιος δεν την είδε. Για να δω και από πίσω τι δείχνει, να το δείξω κι εγώ. Όχι, δεν έχει τίποτα, έβαλα το αυτό. Okay. Το πέρασα σε τίκη ήταν το. Ναι, μπορεί να βγει εδώ, πρέπει να το δούμε τι είναι. Έχει κάτι. Τέλος πάντων, δεν έχει τίποτα. Οκ. Υπάρχουν και τα ιταλικά θρίλερ τρόμου. Ναι. Ξεκινήσαμε με σκηνοθέτη τον Μάριο Μπάβα. Άξιος συνεχιστής του και πολύ υπηρεσμένος ήταν ο Ντάριο Αρζέντο. Ναι. Ντάριο Αρζέντο, παιδιά, πέρα είναι μια τριπλή συλλογή η οποία έχει να τη την ταινία Φαινόμενα. Τον είχα δει στον Έσπερο αυτή εδώ πέρα. Η Σουσπίρια, πάρα πολύ ωραία ταινία και το πουλί με τα κρυσταλλένια φτερά. Εδώ πέρα γίνεται ένας φόνος. Και ναι. Από τηλεφώνου, ναι. Με το θόρυβο ακούγεται κάπου ένα πουλί, ένα όρος πουλί που ήταν σπάνιο και ήταν το οποίο λεγόταν το πουλί με τα κρυσταλλένα φτερά, mm-hmm. Το οποίο ήταν σε ένα ζωολογικό κήπο ή κάτι τέτοιο και από εκεί ανακάλυψαν το δολοφόνο, βρήκαν το σημείο που ήταν και τα λοιπά. Ο μέτρος της αγωνίας ή ο Ιταλός Χίτσκοκ, Ντάριο Αρζέντο. Okay. Αν δεν έχετε ταινίες, ψάξτε τον. Για να το δείξουμε και λίγο μέχρι να βρεις εσύ το επόμενο. Λοιπόν, τρεις ταινίες και τρεις είναι καταπληκτικές. Αυτή η ταινία λέγεται «Η Εκκλησία» είναι σε παραγωγή του Ντάριο Αρζέντο και παίζει κόρτο η Έιζε Αρζέντο, η οποία έγινε φίρμα μετά. Οκ. Okay. Έτσι. Πάει και αυτό. Σπλατεργές δεν έχεις. Εμένα μου αρέσει ο Τσάκι. Σ' αρέσει ο Τσάκι. Σπλάτερ, αίμα στους ρόφους, αίμα στους λόφους. Ναι. Σε δύο συνέχειες να πούμε. Αυτό δεν είναι παλαιότερο θρίλερ το οποίο είχε γυριστεί το 68. Και έγινε remake, αλλά πολύ επιτυχημένο. Εδώ πέρα ο σκηνοθέτης της ταινίας κάνει τον παραγωγό. Βγήκε και δεύτερη συνέχεια, okay. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Αίμα, αν θέλετε, αίμα μπόλικος. Πώς είναι, ναι. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι και τα λοιπά. Αυτά, ναι. Πάντα κιούτα. Ναι. Αξίζει να το δείτε. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι σπάνιο. Ο Δράκουλας διψάει για αίμα Παρθένας και πεθαίνει διψασμένος. Υπάρχουν Παρθένες, λοιπόν, πιστεύεις. Μπορεί δηλαδή μπορεί να τις βρει. Είναι δυσέβρετες. Είναι δυσέβρετες. Η ταινία του Πολ Μόρισε σε παραγωγή του Άντι Γόρχολ. Παίζει ο Ντοκέρο, ο Γερμανός εκεί και οι πανέμορφες Ιταλίδες σε πρώτη εμφάνιση. Δεν θυμάμαι τα ονόματα τους τώρα. Εξαιρετική ταινία και πολύ καλή μουσική. Mm-hmm. Λοιπόν. Α, το φαινόμενο είναι τον Ντάριο Αρζέντο. Υπάρχει και συλλογή εκεί, υπάρχει και αυτό. Το έχω ξαναγοράσει. Okay. Κάποια πολλά τα έχω εκεί. Και για την νεότερη γενιά, ο Ακέφαλος Καβαλάρης με τον Τζόνι Ντεπ. Το παράτσα κάπου στη μέση αυτό, δεν ξέρω. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν τρελάθηκα. Παιδιά, εγώ είμαι ο μεγάλος φαν του Vincent Price. Ο Vincent Price ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 σε παραγωγές του Roger Corman B-movies, ας πούμε. Ναι. Πιάσαν όλη τη σειρά τα διηγήματα του Edgar Allan Poe και κάνουν ιστορίες ο πύργος του τρόμου, το πηγάδι και το εκρεμές, όλα τα διηγήματα του Edgar Allan Poe με τον Vincent Price, εξαιρετικός. Ας πούμε, εδώ πέρα. Κατά λάθος είναι αυτή, να πούμε στα παιδιά, την είχα βάλει κρυφά στο βίντεο μικρός και δεν θέλω να την ξαναδώ ποτέ. Ο απεχθής Dr. Phipps, υπήρχε ποτέ. Η συνέχεια ο Dr. Phipps στις πυραμίδες. Θυμάμαι όταν πήγα να δω την ταινία, είχα αγοράσει το δίσκο το Tommy ή το Tommy, διπλός δίσκο, ή το Tommy ή το Laila, ένα από τα δύο. Το Λάιλα είναι διπλός. Βεβαίως είναι διπλός. Είναι διπλός. Εντάξει. Διπλός είναι. Εντάξει. Derek and the Dominos. Ο πρώτος δίσκος που κάνει το 1970. Okay. Δεκέμβριο 70 κυκλοφόρησε. Άρα ή το, δεν θυμάμαι ή το Tom είχε στη σακούλα ή το Λάιλα. Και okay. Πήγα να δω το Dr. Phipps. Εξαιρετικός. Βέβαια, εσύ το φοβόσαι. Εγώ λοιπόν το έβαλα παιδιά κατά λάθος και πέτυχα μια φάση που έχει πάει ένας ένα πάρτι και θέλει να τον φάει λογικά και του δίνει μια μάσκα. Η υπόθεση είναι ότι. Για πες την υπόθεση. Ο Dr. Phipps, ο Άντων Phipps, παλιός ήταν μουσικός εκεί πέρα, ο οποίος έχει πεθάνει. Με τα όργανα εκεί που είχε το όργανο το κλασικό. Το δείχνει ένα παλιό κτίριο και μέσα ένα τεράστιο εκκλησιαστικό ορλόνιο, ο οποίος παίζει και έχει κούκλες εδώ και πέρα. Τα κέρινα εκείνα. Κέρινα και αυτά, α πούμε.
αρχίζει να συμβαίνει μυστηριώδης θάνατοι 10 γιατρών με βάση τις 10 πληγές του Φαράω. Και προσπαθώ να βρω τι ακριβώς είναι. Κάθε φορά που σκότωνε κάποιον, είτε με τις μέλισσες που... Όχι με τις μέλισσες, με τις ακρίδες που είχε βάλει ακρίδες. Ναι, τις ακρίδες, όπως ήταν ακριβώς. Που έβαλε μέλι και το φάγανε. 10 πληγές, ναι, με αγγλικό χιούμορ εκεί πέρα, ένα σίκο ήταν λίγο σάπιο, το πέταξε, το βάλε μέσα για να κάνει το βουλτό και τα λοιπά, ας πούμε. Έχει και το στοιχείο της, ναι, ναι. Και η Βουλνάβη ήταν βοηθός του εδώ πέρα. Το άλλο με το... Αυτή την ταινία τώρα 100 ευρώ να μου δώσεις, εγώ δεν μπορώ να τη δω, με τίποτα. Δεν, δηλαδή, εκεί που τον έσφιξε το κεφάλι, τη μάσκα που κλείδωσε το πιρτσίμι εκείνο... Ένα πάρτι μεταφυσμένο, οπότε πάει ο Dr. Fives με μια μάσκα που λούιζε γαμψή και βρίσκει το γιατρό. Αυτοί οι 10 γιατροί ήταν η υπόθεση. Η γυναίκα του είχε... ανέλαβαν να χειρίσουν τη γυναίκα του 10 γιατροί και τελικά πέθανε. Ναι. Και έρχεται να σκοτώνει έναν με βάση τις 10 πληγές του Φαρό, ας πούμε. Ναι. Πήγαινε σε φωτογραφίε γυναίκα. 10 σκότωσαν, 10 θα πεθάνουν. Πάει ο ένας ή ο άλλος κτλ. Φοβερή ταινία. Γι' αυτό είχε, βρήκε τον έναν τον γιατρό εκεί πέρα σε ένα πάρτι και του έβαλε μια μάσκα βατράχου. Ναι. Εδώ πέρα, μεγάλη έτσι. Η οποία την κούρτιζε από δίπλα και ήταν αυτόματο αυτό συνέχεια να τη σφίγγει. Μου κι άρεσε να περπατάει στι σκάλε για να σφίγγει το κεφάλι να δει. Άστο, μην το θυμίζει, πω Παναγίτσα. Black humor, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το δω πάντω. Ήταν κατά λάθο μικρό έτσι να κάνω την επανάσταση. Είναι θεό. Ακόμα και ο Alice Cooper στο Welcome to My Nightmare τον έχει προλογίσει στην αρχή και τραγουδάει μαζί του κιόλα. Δηλαδή αναγνώριση από. Ναι. Έχω και το ψυχό, αλλά δεν το έφερα, το έχω στο σπίτι. Το έχω δίπλα, δεν βρίσκω το ντοχίσκο, αξίζει να το δείτε ασπρόμαυρο. Ναι. Δηλαδή κάποιες ταινίες τους πάει το ασπρόμαυρο. Αυτή είναι. Για να καθάσεις τον δρόμο, δηλαδή. Εκεί ο Χίσκο όταν βλέπεις τον δρόμο, τις κολόνες που, το βράδυ και αυτά, είναι... Θέλουν όλα την τεχνική τους. Δηλαδή, ψυχό, εξορκιστής και μωρό της Ρόσμαρη, αυτή είναι μια τριάδα. Χθες το βλέπω το μωρό της Ρόσμαρη. Ενώ δεν έχει σταγόνα αίμα μέσα, κάτι σε πιάνει. Τίποτα δεν έχει. Κάτι σε πιάνει. Το μωρό της Ρόσμαρη δεν βλέπει τίποτα. Τίποτα. Αντίθετα με το. Εξορκιστή που. Όχι, με το προηγούμενο το Πολάνσκι μια χρονιά πριν, με τη Σάρον Τέιτ, η νύχτα των Βρυκολάκων. Ναι. Μαύρη κομμωδία. Ναι, το ξέρω, δεν με αρέσει ιδιαίτερα, το έχω δει. Ναι. Ο Πολάνσκι μου αρέσει άσχετο στο Φράντικ πάρα πολύ. Όλα. Και ο Χάρισον Φόρντ μου αρέσει. Φράντικ, ο Ένικος. Τι είναι, το Πολάνσκι όλα είναι το μαχαίρι στο νερό, τα σπρώματα όπως τα παλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό είναι μια αρχή εδώ πέρα. Ο εξορκιστής. Ο εξορκιστής άλλαξε. Τα πάντα τον τρόπο νομίζω. Ναι. Του τρόμου, ας πούμε, με τι τρομάζα. Και αργότερα ήταν το φάντασμα. Λίγα χρόνια μετά τον αδερφό Κοσκαρέλη. Τον είδαμε προχθές τον εξορκιστή στο σπίτι και λέω κάτσε, λέει, γιατί η Εύα βλέπει πολλά θρίλερ, ας πούμε. Και λέω πρέπει να δεις από πού ξεκινήσαν κάποια πράγματα. Δηλαδή να το ανάποδο περπάτημα στη σκάλα είναι κάτι μοναδικό, δεν έχει ξαναγίνει. Πες μας λίγο κανένα κουτσομπόλιο για τον εξορκιστή. Είναι αλήθεια ότι πεθάναν πολλά άτομα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πάντα ότι... συμβαίνουν τέτοια, ας πούμε. Βασικά ακούγεται και ένα ελληνικό τραγούδι μέσα. Ναι, Ρίτα Σακελαρίου. Η ιστορία μου, ο αμαρτία μου, του παίζει. Στο ραδιοφωνάκι. Στο ραδιοφωνάκι η μάνα του παπά. Ναι. Του Ντίμι, του λέγανε Ντίμι. Κάπως, ναι. Ντίμι, παιδί μου που έλεγε. Εκεί ακούγεται στο βάθος. Okay. Και μετά βγήκε η προφητεία μετά από αυτό. Και η προφητεία ήταν πολύ με τον Γκρέγκορι Πεκ. Ναι. Ήταν και αυτή συνέχισε το ίδιο στυλ τρόμος. Δηλαδή ένας μεταφυσικός τρόμος. Μεταξύ εκκλησίες και αυτά ένα μπέρδεμα. Ξέρεις κάτι όμως, και τα 80's είχαν πολύ ωραία θρίλερ. Δηλαδή ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες, Παρασκευή και 13, η Τσάκη. Τον Εφιάλτη δεν τον είδα Τσάκη γιατί δεν έβλεπα. Και τα Alien μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως έτσι. Δεν μπορούσα να το πεις θρίλεράκι το πρώτο. Το πρώτο του είναι φοβερό. Το του θανάτου. Όχι, εντάξει. Καλά, αυτό είναι δικό μας. Ναι. Εγώ ξέρω ότι είναι με τσάκωνα, άμα δεν είμαι καθόλου καλά έτσι, βάζω τσάκωνα στο DVD και είναι η ψυχοθεραπεία μου. Άρα ο εξορκιστής βγήκε δύο, δεν βγήκε έτσι. Είχε μέχρι τρία βγήκαν. Το δύο ήταν μέτριο, με τον Ρίτσαρντ Μπάρντα το δύο. Ναι.
Σήμερα βλέπεις θρίλερ. Γενικότερα, να σου πω, υπάρχει ένα θρίλερ που είναι ο μαθητής του Πολάνσκι που το έκανε. Επειδή ο Πολάνσκι είχε, ξέρεις, δικαστήρια και τα λοιπά, εντάλματα συλλήψεως, δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Θα σου πω, και βρήκε το δεξί του χέρι ένα μαθητή του που τον καθοδήγησε και κάνανε μια φοβερή ταινία που λέγεται Ο Διάδοχος. Είναι φοβερή, πριν 4-5 χρόνια πεζόταν στο σινεμά. Θα ψάξω να το δω. Ειλικρινά σου λέω, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ. Κοιμήθηκα, έβαλα Ραπτόπουλο να παίζει από πίσω. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Έχουμε άλλα θρίλερακια ή αυτά ήτανε? Αυτά μπορούσα να βρω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα, αυτά δεν είναι τίποτα. Okay. Αυτά θα κάνετε κάποια στιγμή όταν έρθει ο Θεοδός στη Θεσσαλονίκη. Για να, δούμε, να κάνετε ένα βίντεο μαζί. Να δω το πόστερ εκείνο το, με το Robert Plant. Ναι, πρέπει να το δώσουμε τον ανθρώπου. Πρέπει να το στείλουμε. Ναι, ναι. Να έρθω να το τσεκάρω. Θα του το στείλουμε τον ανθρώπου, ναι, εννοείται. Αυτά ήταν τα βίντεο. Έχεις κάτι άλλο να πεις πριν να κλείσουμε? Τίποτα. Απλώς εντόπισα ένα δίσκο που χάρηκα πάρα πολύ. Ποιον? Από το Βάρτα Χριστούγεννα. Σε βινίλιο. Mm-hmm. Life at the Royal Albert Hall 1974, Brian Ferry. Παίζει ολόκληρο το These Foolish Things. Ναι. Όλα τα κομμάτια. Πώς αρέσει ο Brian Ferry, ρε φίλε? Όλα τα κομμάτια είναι καλύτερα και από τα αυθεντικά. Με έκραξε ένα παιδί, να ξέρεις. Ένα παιδί με έκραξε, μου λέει, καλά, λέει, γιατί μιλάς έτσι για τον Brian Ferry κάτω στα σχόλια. Ναι, τον είπα λίγο κουστομάτο. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε, παιδιά. Κάποια μέρα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το δίσκο, το These Foolish Things. Εντάξει. Ήταν αυτός και το pin-up του David Bowie. Α, με τις διασκευές, ναι. Ναι, ο Bowie ήταν... Driving Saturday και τέτοια. Ήταν συγκεκριμένα 64-67 και μόνο Αγγλία. Okay. Εδώ πέρα πιάνει από Billy Holiday μέχρι Elvis Presley. Εγώ λέω να κάνεις δικό σου κανάλι, γιατί νομίζω... Δεν θες να κάνεις κανάλι δικό σου, Εγώ διαβάζω τις κριτικές κάτω που έχει εκεί και ο κόσμος. Βλέπει, γουστάρει. Βλέπω ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Εντοπίσε ένα πράγμα ή σου ξεφεύγει, σου λέει όλο εκεί. Ναι. Το hostel το έχει δει, να κλείσουμε με το hostel. 3-4. Τρελαίνω μετά. 3-4. Πιστεύεις ότι. Την κάνω σε όλους αυτή την ερώτηση, επειδή θα πάω και στη Ρουμανία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν αυτά στην πραγματικότητα να εκμεταλλεύονται ανθρώπους, ανθρώπινες ζωές? Αυτό δεν είναι μόνο στη Ρουμανία. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, άνοιξε τηλεόραση, τι γίνεται καθημερινά πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι, γι' αυτό σου. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή, ή κάποιες ταινίες που γίνονται, που μαζεύονται σε σπίτια και παίζουν στοιχήματα και σε βάρος, με χρηματικό έπαθλο, δηλαδή το χρηματικό έπαθλο υπάρχει στη μέση και κάνουν πράγματα πολύ μπορεί περίεργα. Μπορεί να γίνονται, δηλαδή αυτές τις ταινίες show και ξέρω, δεν ξέρω αν είδες κάποια από αυτές με κάτι περίεργο βασανιστήριο, με στοιχήματα και τέτοια. Το θρίλερ πιστεύεις περνάει μια κρίση? Γενικότερα γκρινιάζει πολλοί κόσμος. Το σινεμά λένε ότι πλέον βασίζονται στα jump scares, δηλαδή στις σκηνές που τρομάζεις απότομα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί κριτήριο σωστό και βαθύ ώστε να σου μείνει μια ταινία. Δηλαδή το jump scare είναι λίγο έτσι, όχι αθέμητος ανταγωνισμός, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι εύκολο, δηλαδή πανεύκολα τρομάζεις. Το θέμα είναι να σου βάλει σε ατμόσφαιρα. Εγώ έχω να δω ταινία και τέτοιο. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχω δει ταινία καινούργια. Και όλα αυτά εξαιτίας των εφέ είναι τόσο γρήγορα σε ταινίες, τόσο αυτά που δεν έχει κανένα. Να βλέπω το σκότ του κόπτα χέρια και αυτά. Δεν λέει τίποτα. Πάντως, Άναμπελ μπορείς να δεις. Μπορείς να δεις, ας πούμε, τα Conjuring και αυτά θα σ' αρέσουν. Ένα-δύο είδα, αλλά όχι ότι ενθουσιάστηκα. Μόνο που βλέπω Warner πιστεύω θα είναι φλωριά. Εγώ την έχω συνδυάσει με. Δηλαδή, μόνο που βλέπω Warner λέω δεν θα πάω για thriller. Έχω αυτό το σκάλωμα στο μυαλό μου, έτσι. Κατάλαβες. Μια πολύ καλή ταινία που ήταν το. Το πλοίο φάντασμα. Okay. Είναι καταπληκτική, κάπως έτσι λεγόταν. Ghost Ship είναι ο τίτλος. Εδώ πέρα έπαιζε ο Gabriel Byrne. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ωραία, θα την ψάξω τα παιδιά. Καινούργια και σπλάτερ και αυτά, αλλά δεν σε πειράζει. Είχε γονείς, σε κρατάει. Βρίσκουν ένα εγκαταλειμμένο τεράστιο πλοίο στον ωκεανό, ας πούμε, και μπαίνουν μέσα και μετά τι γίνεται, χάνονται, κάνουν. Ναι. Η Ελλάδα έχει θρίλερ, πιστεύεις, έχει το υπόβαθρο να υποστηρίξει μια παραγωγή? Είδα κάποια από σειρές που ήταν, δεν θυμάμαι τον τίτλο ακριβώς. Ναι. Έχουν ενδιαφέρον. Okay. Έχουν ενδιαφέρον. Αλλά σου λέω εξαιτίας του NFA και αυτά δεν βλέπω ταινίες τελευταία, δηλαδή. Βλέπω τηλεόραση, έχει ένα σωρό που τα συσχένεσαι να πω. Όχι μόνο χώρο, γενικώς αυτά με τα εφέ τρελές. Το έχουν παρακάνει. Το έχουν παρακάνει. Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει πάρα πολύ, το drone που το χρησιμοποιούν παντού για ψιλοπίδημα, αυτά τα πλάνα τα γενικά πάνω, τα πανοραμικά. Δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή βρήκαν ένα drone και το βάζουν παντού, με εκνευρίζει.
Έτσι όταν το κινηματογραφικό. Πάρε μια ταινία χώρες με αυτή την παραγωγή που ήταν η νύχτα των ζωντανών. Α, χρόνια. Ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε και το έχρωμο πάντως. Τόσα χρόνια. Και το έχρωμο ήταν ωραίο. Η μέρα των ζωντανών νεκρών το άλλο, ναι. Εντάξει, αλλά σαν αυτό του... Το πρώτο. Και νομίζω ότι η γη πάτησε μετά και το Resident Evil 1 που το αγόρασα σήμερα, έτσι το πούμε στα παιδιά. Δεν το έφερα, ρε γάμο, το έχω μέσα. Το πήρα. Εντάξει, το πήρα, δεν άρεσε. Θυμάσαι το Resident Evil 1 να πούμε κάποια πράγματα, το πήραμε ημέρα Σάββατο. Πώς... Σάββατο. Εγώ έγραψα Παρασκευή, νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή, αλλά Σάββατο από το Teleclub το είχαμε πάρει. Ε? Είχαμε δει το demo πριν και ξέραμε. Το demo και μάλιστα ήταν, δεν ήταν playable, ήταν review, δηλαδή ήταν, δεν έπαιζε. Το demo. Έδειχνε να φτάνε προσεχώς. Ναι, την αράχνη και το φίδι, ε. Το φίδι. Αυτό τώρα θα οργανώσω ένα πάρτι να κάνουμε. Έχω πολύ δυνατά χέρια. Το... Από τον τζάκι που έβγαινε. Από τον τζάκι που έβγαινε, ναι. Μ' άρεσε τα συντριβάνια κάτω όταν κατέβνησε. Με, 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 με τους Hunters που ήταν εκεί με την, με την Μάνικα, όχι Μάνικα, πώς λέγεται. Μανιβέλα. Ναι, τη Μανιβέλα που ήταν. Ναι. Φοβερά πράγματα. Εκεί πάντως πάτησε το Resident Evil. Αν τώρα πεις Μανιβέλα έχει κάποιες διαφημίσεις που ακούγεται αυτό το τρίξιμο και διαφημίζουν το ένα κέτσαπ, όχι κέτσαπ, μια μαγιονέζα που λέει. Okay. Θυμίζει το κάποτε στην Δύση που τρίζει ο ανεμοδείκτης έξω στα καμπόικα εκεί. Καλά, δεν βλέπω, ναι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα western, δεν μπορώ και ούτε σε παιχνίδι. Σέντζο Λεόνι, αυτά πρέπει να τις οπωσδήποτε. Καλά, αυτά στο Θεοδόση να τα πεις, εγώ δεν θα με τίποτα. Αυτά γενικά. Έχεις κάτι άλλο να πεις στα παιδιά? Τα τελευταία εβδομάδα εδώ που λες γαλλικές ταινίες. Ναι. Βρήκα ένα site που είχε αυτά που έψαχνα. Ο ταξιδιώτης της βροχής με τον Τζαρλς Μπρόνσον και τη Μαρλέν Ζομπέρ. Αντίο φίλε με την Αλέν Τελόν. Ωραία. Ωραία πράγματα. Πολύ κουλτουριάρικο μου το έκανε στο βίντεο. Εντάξει. Εντάξει. Άλλο, από αλλού ξεκίνησαμε, άλλο πήγαμε. Εντάξει, εντάξει. Το θέμα είναι με να αρχίσει και... Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Να είστε καλά παιδιά. Αυτά ήταν για σήμερα. Γεια σας. Να προσέχετε.